Πολύ, πολύ σωστά, ακριβώς. Έχουμε και αυτός έφυγε όμως γιατί έπρεπε να δώσει την πρότασή του και να διασκεδάσει τα παιδιά και έτσι βρήκε και μεταλλεύσει την πράξη του. Όλο αυτό το διάστημα όμως το παιδί το είχε μαχαιρώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και στην κυριολεξία το είχε ρίξει αιμόφυρτο πίσω από το ξενοδοχείο σε κάτι μπάζα. Γιατί έκαναν κάποια ανακαίνιση στο ξενοδοχείο και είχαν συγκεντρώσει μπάζα αλλά και απορρίμματα και το έριξε εκεί μέσα το παιδί. Ο Θεόφαβος, αν μου επιτρέπετε ναι. η έκφραση, γιατί και εγώ είμαι γονιός, μην ξεχνούμε. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, δηλαδή με αυτό που μας περιγράφεις τώρα, Θεοδός, επί της ουσίας, εκείνος δεν ήξερε αν θα επιζήσει το παιδί. Με 20 μαχαιριές αφημένο μόφυτο πίσω από το ξενοδοχείο, θα μπορούσε. Όχι, δεν ήξερε, ναι. δεν τον ενδιέφερε από ό,τι φάνηκε αν θα επιζήσει το παιδί όταν φτάνει σε σημείο. Ένα 11 μπορεί παιδί. Να ήταν κιόλας, ας πούμε, σίγουρος ότι... ναι. Λοιπόν. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι μάλλον ήταν σίγουρος ότι την επομένη το πρωί είχαν καλέσει και το φυσικό για να πάρει από εκεί τα μπάζα και έτσι θα μπορούσε να εξαφανιστεί το πτώμα του παιδιού. Εάν στην περίπτωση που νόμιζε ότι είναι νεκρό, γιατί κατά πάσα πιθανότητα νόμιζε ότι το παιδί είναι νεκρό. Δεν τον ενδιαφέρε καθόλου η ζωή του παιδιού. Θεοδός, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς. Έτσι το βρήκανε το παιδί και θέλω τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Ευσταθίου. Είναι ο διοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, ο οποίος ήταν εκεί παρόν και κίνησε και όλη την διαδικασία για να μεταφερθεί το παιδί στην Αθήνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Κίλιαν. Όταν εσείς είδατε το παιδί, σε τι κατάσταση βρισκότανε? Αυτή τη στιγμή το παιδί βρίσκεται στο χειρουργείο και γίνεται εκτίμηση από τους συναδέλφους γιατρούς για το τραύμα της σπονδυλικής στήλης το οποίο έχει. Είναι ένα βαθύ τραύμα στην περιοχή του θ9-θ7, θωρακικού 1 του κεύδομου σπονδύλου, με πιθανή βλάβη στο νοτιό μυελό. Θα δούμε μετά τις επόμενες ώρες εάν πραγματικά αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεται, μπορεί να δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα παραπληγίας στο παιδί. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πέραν των τραυμάτων στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης από την περιοχή της ράχης, έχουμε τραύματα στο θώρακα τα οποία διασωληνώθηκαν με σωλήνες στα πλαίσια της παροχέτευσης από πνευμοθώρακα, τραύματα στο μυρό και το παιδί αντιμετωπίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Βενιζέλιο και διακομίστηκε επάνω στην Αθήνα με 130. Δώσαμε πρώτη προτεραιότητα στο παιδάκι, ώστε να μπορέσει να συνεχίσουν εδώ οι αντιμετωπίσεις που αφορούσαν τα εξειδικευμένα τραύματα τα οποία είχε. Κύριε Ευσταθίου, να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Εγώ έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας δίνει το ρεπορτάζ και από αυτά που μας λέτε κι εσείς, εκ θαύματος ζει το παιδί μετά από αυτή την επίθεση που δέχτηκε με τις 20 μαχαιριές και στην περιοχή του θώρακα. Και γενικά σε όλο το κορμάκι του, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν τυχερό μέσα στην ατυχία. Κυρία του. Κυρία Κίλιαν, πραγματικά πρέπει να θεωρήσουμε ότι τόσες πολλές μαχαιριές δείχνουν μια παρανοϊκή κατάσταση. Και τέτοια επίθεση σε έναν άνθρωπο και σε ένα παιδάκι 11 χρονών, αμήτι άλλο, θα έλεγαμε ότι πραγματικά πως δεν υπήρξαν τραύματα σε πιο ζωτικά όργανα και αγγεία, ώστε το παιδί πλέον να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα εκ θαύματος ζει και να δούμε τι άλλο μπορεί να σώσουμε από τα τραύματα τα οποία έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε δει διάφορα έτσι στην καριέρα σας, αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα από τα λίγα περιστατικά έτσι άνευ λόγου αδιευκρίνηστα πραγματικά. Αδιευκρίνησε, γιατί δεν ξέρουμε, ο Ολλανδός, γιατί ήταν ένας Ολλανδός διασκεδαστής αυτός, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε προσληφθεί πριν από 5-6 μέρες στο ξενοδοχείο αυτό. Ναι. Ακριβώς, αν μου επιτρέπεις, Κιμ και γιατρέ, με συγχωρείτε, αυτό είναι και που μας προβληματίζει όλους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που στην ουσία εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Γιατί ο κλόουν, όλοι όσοι είμαστε σε διακοπές και οι γονείς και δούμε ότι υπάρχει ένας κλόουν στον χώρο του ξενοδοχείου που έχουμε πάει για διακοπές, τα στέλνουμε τα παιδιά να πάνε κοντά στον κλόουν για να διασκεδάσουν και ίσως να έχουμε κι εμείς λίγο την ησυχία μας για να χαρούμε τις ξέρινες διακοπές. Υπάρχει και μια ανακοίνωση των ξενοδόχων, Ρουλά. Θα τη διαβάσω, Κιμ, αυτή τη στιγμή. Αλλά αναρωτιέμαι πώς ελέγχονται όλοι αυτοί που προσλαμβάνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Μπορεί να είναι ένας τρελός που να σκοτώσει 500. Σίγουρα η αστυνομία αυτή τη στιγμή διερευνά όλες τις διαδικασίες, πώς ήρθε στην Ελλάδα, ποιο είναι το προφίλ του Ολλανδού νεαρού. Είναι 20 χρόνια παλικάρι. Μάλιστα. Τι ακριβώς είχε, μήπως υπήρχε κάποια ψυχιατρική πάθηση. Όλα αυτά διερευνώνται. Μάλλον,
κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Ναι, είναι... γιατί είναι με τέτοιο μένος, δηλαδή δεν είναι. Μόνο εγκλήματα, ας πούμε, πάθος δείχνουν τέτοιο μένος και τέτοιο αυτό, ή αν πρόκειται για κάποια ψυχοπάθεια, σίγουρα. Θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα δούμε. Θα ξυπνήσει και το παιδάκι, θα μας πει και τη δική του την άποψη, γιατί ό,τι ξέρουμε τώρα, ξέρουμε από ό,τι έχει πει ο Ολλανδός που έχει συλληφθεί. Δεν γνωρίζουμε την άλλη άποψη, να μας πει το παιδάκι τι έγινε. Μάλιστα. Υπάρχει... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Να πούμε λίγο την ανακοίνωση, Κιμ, του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, που αναφέρει μεταξύ άλλων: εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας στην οικογένεια του θύματος και τις θερμότατες ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση. Επιπρόσθετα, ζητάμε από όλους τους ανθρώπους του τουρισμού και ιδιαίτερα τους ξενοδόχους να προσέχουν στην επιλογή των εργαζομένων που προσλαμβάνουν, κυρίως από το εξωτερικό, προκειμένου να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου είδους καταστάσεις. Μάλιστα. Και σε μια περίοδο τουριστική τώρα, που δεν είναι και ωραίο. Αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπες προηγουμένως, επειδή είχαμε, θυμάστε, και το θέμα προχθές με τον προπονητή του κρίκετ κτλ. Εδώ όμως, σίγουρα πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχονται όλοι αυτοί που εργάζονται οπουδήποτε βασικά. Οπουδήποτε και βασικά με παιδιά. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ δεν πρόκειται για κάποιον δημόσιο, ας πούμε, φορέα, ή δεν είναι άνθρωπος ο οποίος εργάζεται κάπου στο δημόσιο, στο δήμο, σε μια εθνική ομάδα. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε πώς γίνονται και οι προσλήψεις στα ξενοδοχεία. Είναι φοιτητές από όλο τον κόσμο, έρχονται να δουλέψουν καλοκαίρι, δηλαδή... Είναι πολύ πιο εύκολο το να προσληφθείς, απλά να έχεις έτσι μια προϋπηρεσία στο είδος. Έτσι, αλλά σίγουρα και αυτό εδώ που έγινε, έρχεται πάλι να πλήξει τον τουρισμό μας, όχι μόνο για φέτος. Γενικά, όταν βγαίνει κάτι τέτοιο, που αυτό θα κάνει το γύρο του κόσμου, όσο δηλαδή, όπου δεν έχει πάει ήδη, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Βέβαια. Και καλό είναι και να αφυπνίσει γενικότερα και αυτούς που προσλαμβάνουν κάποιους τέτοιους τύπους. Και πόσες οικογένειες τώρα έχουν, ας πούμε, κλείσει να πάνε διακοπές, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Κρήτη, σε ένα ξενοδοχείο. Δεν θα το έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλίου τους. Θα το έχουν. Γιατί ο γονιός δεν σου φεύγει αυτό.